Γεια σας. Να σας καλωσορίσουμε στο πρώτο επεισόδιο του ενθέτου διατροφής It's What Time. Βρισκόμαστε στο χώρο του χορηγού μας Columbia Beach. Μαζί μας έχουμε τον σεφ Πόλη Παπαγεωργίου. Είμαι η Άρτεμις Χαραλάμπος, εκπροσωπώντας την Well Coach. Και μαζί θα δούμε σήμερα ένα ξεχωριστό γεύμα. Θα παρουσιάσουμε τη χοιρινή μπριζόλα Ιμπέρικο, όπου είναι ένα ιδιαίτερο γεύμα για τους λάτρεις του κρέατος. Να πούμε ότι το Ιμπέρικο, pork chop, προέρχεται από τους χοίρους μαύρου χρώματος, τους οποίους βρίσκαμε παλαιότερα σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Πλέον τους βρίσκουμε να ζουν στην Ιβηρική Χερσόνησο, από όπου παίρνουν και το όνομά τους, όπου είναι περιοχές της Πορτογαλίας και Ισπανίας. Αυτό που κάνει ιδιαίτερο το Ιβηριανό χοιρινό είναι ότι έχει υψηλή περιεκτικότητα σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, τα ω9, και σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, ω3 και 6. Τα ω9 είναι απαραίτητα για τον άνθρωπο, αφού δεν τα βρίσκουμε πολύ συχνά σε τρόφιμα, και τα ω3 και 6 είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τον άνθρωπο και την υγεία μας, αφού έχουν θετική επίδραση στη μείωση της χοληστερόλης. Λοιπόν, ο Πόλης σήμερα θα μας παρουσιάσει αυτή την υπέροχη διαδρομή για το πώς θα μαγειρέψουμε το Ιμπέρικο τσόπ. Γεια σας και από μένα. Καλώς ήρθατε στο Columbia Beach. Θα σας δείξουμε ένα πιάτο, όπως είπαμε και πριν, με την Ιμπέρικο Pork Chop, που είναι ένα από τα signature πιάτα που έχουμε στο εστιατόριό μας. Όπως βλέπετε, έχουμε δύο Ιμπέρικο Pork Chop. Ένα από τα στοιχεία που έχει αυτή η μπριζόλα είναι ότι έχει αρκετό ενδομυϊκό λίπος, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό για τη γεύση που δίνει έξτρα στο πιάτο μας. Επίσης, μια από τις τεχνικές που θα δείξουμε είναι ότι για να δώσουμε παραπάνω έμφαση και γεύση στο πιάτο μας χρησιμοποιούμε την άλμη. Έχουμε και κάποια μυρωδικά και κάποια για να δείξουμε πώς γίνεται μια άλμη. Εδώ έχουμε μια κατσαρόλα που έχει 1 λίτρο νερό, το οποίο θα προσθέσουμε θυμάρι, γύρω στα 25 γραμμάρια θυμάρι. Έχουμε δεδρολίβανο, άλλα 15 γραμμάρια δεδρολίβανο, είναι ζυγισμένα. Μάλιστα. Έχουμε μαϊντανό φρέσκο, γύρω στα 20 γραμμάρια. Επίσης σκόρδο, έχουμε κάποιες σκελίδες σκόρδο. Δάφνη, 2 φιλαράκια. Κόκκους πιπεριού, 15 γραμμάρια. Και 75 γραμμάρια μέλι. Ο λόγος που κάνουμε την άλμη είναι γιατί θα μας κάνει πιο ζουμερό το κρέας και θα αναδείξει τις γεύσεις του κρέατος. Αυτό ουσιαστικά είναι η μαρινάδα που θα μπει μέσα η χοιρινή μπριζόλα. Η μαρινάδα η οποία θα πρέπει να μπει τουλάχιστον 10 ώρες. Mm-hmm. Εξαρτάται με το βάρος του κρέατος. Όσο πιο μεγάλο είναι το κομμάτι του κρέατος, τόσο περισσότερες ώρες θα χρειαστεί. Μάλιστα. Είναι, όπως είπαμε, βάζουμε σε μια κατσαρόλα, το δίνουμε μία βράση. Και μόλις πάρει βράση, έχουμε ακόμα 1 λίτρο νερού σε πάγο, το οποίο θα το προσθέσουμε μέσα, θα το αφήσουμε να κρυώσει και θα το περάσουμε από το σουρωτήρι. Όταν αυτό το νερό που θα πάρουμε, το αρωματικό, είναι η άλμη μας. Mm-hmm. Με αυτό θα το κρέας μέσα στην άλμη και θα μπει στο ψυγείο για 8 με 10 ώρες. Άρα, αν κατάλαβα καλά, μόλις έρθει σε βράση η μαρινάδα μας, ναι, η άλμη, σβήνουμε τη φωτιά και προσθέτουμε το 1 λίτρο νερού με πάγο. Με πάγο και το αφήνουμε να κρυώσει. Μόλις είναι έτοιμο, το έχουμε περάσει από το σουρωτήρι, θα πάρουμε το κρέας μέσα και θα το αφήσουμε 8 με 10 ώρες. Μετέπειτα θα βγάλουμε το κρέας από την άλμη, όπως το έχουμε εδώ. Πόλη μου, μπορείς σε παρακαλώ να επαναλάβεις έτσι λίγο τα συστατικά και για τους τηλεθεατές μας, δεν είμαστε όλοι ίσα. Έχουμε βάλει θυμάρι, δεδρολίβανο, φρέσκο μαϊντανό, μέλι, κόκκους πιπεριού, αλάτι φυσικά, αυτά και σε 1 λίτρο νερό. Μάλιστα. Αυτό το νερό, όπως είπαμε, πρέπει να βράσει. Μόλις βράσει, όχι αρκετή ώρα, με το που πάρει μια βράση, το κλείνουμε, προσθέτουμε τον πάγο και το αφήνουμε να κρυώσει. Mm-hmm. Το περνάμε από σουρωτήρι, το αφήνουμε στο ψυγείο και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ανά πάσα στιγμή. Βάζουμε μέσα το κρέας, όπως είπαμε, 8 με 10 ώρες, εξαρτάται το βάρος του κρέατος και μόλις το βγάλουμε από την άλμη μας, είναι έτοιμο για να το ψήσουμε στο γκριλ μας. Σήμερα θα ψήσουμε στο Καμάντο, είναι ένα γκριλ που είναι με κάρβουνα, κλειστό από πάνω, οπότε η θερμοκρασία μας είναι σταθερή. Ένα μυστικό είναι ότι όταν θα χρησιμοποιήσουμε την άλμη είναι να μην αλατίσουμε πάρα πολύ το κρέα μας, γιατί έχει ήδη αλάτι από την άλμη. Οπότε καλύτερα κατά μία είναι να το
θα γαλατίσουμε στο τέλος. Nice. Θα βάλουμε μόνο τα μπαχαρικά μας. Έχουμε ένα μείγμα μπαχαρικών, όπου είναι πάπρικα και κάποια άλλα barbecue mix. Τα μπαχαρικά αναποτίθεται στον καθένα, ο καθένας, όσο θέλει, ναι, να προσθέσει. Απλά έτσι, αν θα βάλουμε μπαχαρικά, να μην τα βάλουμε και θα ψήσουμε στο κάρβουνο, είναι να μην βάλουμε πάρα πολύ, γιατί θα μας το θα καούνε. Okay. Οπότε και δεν θα έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Οπότε... Πολύ ωραία. Κάποιος που δεν έχει το καμάτο, πώς μπορεί να ψήσει αλλιώς πέρα από τον γκριλ? Μπορεί να γίνει και στο τηγάνι. Μπορεί να ξεκινήσει πρώτα στο τηγάνι και μετά να τελειώσει στο φούρνο. Αν δεν έχει κάποιος σπίτι του κάποιο γκριλ. Ο συνδυασμός των δύο είναι απαραίτητος για να πετύχουμε το αποτέλεσμα του καμάτο, του τηγανιού και του φούρνου. Δίνει σίγουρα μια καλύτερη γεύση, ένα καλύτερο αποτέλεσμα το ψήσιμο στο κάρβουνο. Μπορεί να γίνει και σε γκάζι, σε γκριλ γκαζιού, αλλά μπορεί να γίνει και στο τηγάνι και μετά στο φούρνο. Απλά σίγουρα με μια τεχνική όπως είναι με την άλμη θα δώσει ένα καλύτερο αποτέλεσμα στο κρέα μας. Τέλεια. Ενώ ψήνεται το κρέα, θα είναι να πω ότι θα γαρνίρουμε το πιάτο μας σήμερα έχουμε πουρέ γλυκό πατάτας, μπρόκολο και κάποια καροτάκια baby, τα οποία τα έχουμε βράσει μέσα σε χυμό από πορτοκάλι φρέσκο με λίγο μέλι και αλάτι. Φαντάζομαι γνωρίζεις ότι πλέον ο κόσμος ασχολείται ιδιαίτερα με τη διατροφή, με τη γυμναστική. Έτσι θέλουμε να είμαστε πιο στεγνοί, πιο σωστοί στη διατροφή μας, τέλος πάντων. Άρα, πόσα μου είπες προηγουμένως, πώς είναι καλύτερα να ψηθεί? Σίγουρα είναι καλύτερα να ψήνουμε μέσα ειδικά στο καμάντο, που έχει ένα πολύ γευστικό αποτέλεσμα και πιο υγιεινό. Ο λόγος είναι ότι δεν χρησιμοποιούμε fat, δηλαδή λάδι τηγανισμένο, οπότε. Ή λάδι. Είναι το πιο υγιεινό. Το πιο υγιεινό. Θα παίρνουμε σημειώσεις, νομίζω, και για τη συνταγή και για το πώς θα ψηθεί. Έτσι. Ωραία. Τώρα, όπως βλέπουμε, έχει πάρει μια βράση η άλμη μας. Προσθέτουμε τον πάγο και το κατεβάζουμε. Το σβήνουμε από τη φωτιά και το κατεβάζουμε. Οπότε τώρα αυτή τη στιγμή είναι έτοιμη, μόλις κρυώσει, να περαστεί από το σουρωτήρι για να μπει στο ψυγείο. Ωραία. Τώρα θα δείξουμε με τη γαρνιτούρα του πιάτου, η οποία είναι baby μπρόκολο με καροτάκια που έχουν βράσει μέσα σε χυμό πορτοκάλι με λίγο μέλι και ένα πουρέ γλυκό πατάτας που τον έχουμε ήδη ετοιμάσει για λόγους χρόνου. Ωραία. Βάζουμε το τηγάνι μας, βάζουμε λίγο λάδι, ελαιόλαδο κατά προτίμηση. Αυτά τα κάνουμε έτσι μέχρι να ψηθεί η μπριζόλα, ναι, έτσι. Μάλιστα. Έχουμε τον χρόνο. Εδώ τα μπρόκολα τα έχουμε ελαφρώς βράσει για 15 δευτερόλεπτα περίπου και τα έχουμε κρυώσει σε πάγο ώστε να κρατήσει το χρώμα τους. Εδώ έχουμε τα καροτάκια. Όπου είπαμε είναι σε χυμό πορτοκάλι, ναι, με μέλι. Μέλι, ναι. Πορτοκάλι και μέλι. Μόλις ξεκινήσει να βράζει, βάζουμε λίγο αλάτι. Λίγο πιπέρι. Μας έχεις ανοίξει την όρεξη. Και βάζουμε τα καροτάκια. Το χυμό δεν το βάζουμε μέσα. Θα το βάλουμε. Βάλουμε. Και το αποτέλεσμα, να υποθέσω, θα είναι έτσι πιο... Όχι τόσο ρευστό. Όχι. Έτσι, θα είναι ρευστό. Ναι, με το χυμό θα γλασάρουν τα λαχανικά, οπότε θα κολλήσει η γεύση πάνω στα λαχανικά. Τέλεια. Να αναφέρουμε ότι, όπως θα έχουν δει και οι τηλεθεατές μας, η χοιρινή μπριζόλα υπέρικο έχει έτσι ένα ελκυστικό κόκκινο χρώμα, θα λέγαμε, και αυτό οφείλεται στο ότι έχει υψηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο. Έτσι, πρέπει να γνωρίζουν οι τηλεθεατές μας αυτό και όσοι πρόκειται να δοκιμάσουν τη χοιρινή μπριζόλα Ιμπέρικο. Μάλιστα, λέγεται ότι έχει και 3 με 4 φορές περισσότερη περιεκτικότητα σε σίδηρο από ότι το λευκό χοιρινό κρέας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν το βρίσκεις συχνά. Και σε μαγνήσιο είναι υψηλή. Και σε μαγνήσιο. Ναι, περιεκτικότητα, οπότε είναι κάτι πάρα πολύ υγιεινό σαν. Έτσι, σαν παρόλα κρέας. Τα ναι. Λιπαρά που έχει μέσα είναι μονοακόρεστα και πολυακόρεστα, ναι, βέβαια, είναι πολύ υγιεινό κρέας. Πολύ υγιεινό, ναι.
Ωραία, είμαστε έτοιμοι τώρα να σερβίρουμε το κρέας μας. Έχει ψηθεί όπως βλέπουμε. Έχει πάρει πολύ ωραίο χρώμα. Φαίνεται ήδη πεντανόστιμο, πόσο μάλλον να μπει και το γλάσο, έτσι. Ναι. Έχουμε σερβίρει πουρέ γλυκό πατάτας, όπως είπαμε. Τον έχουμε κάνει με λίγα chives. Βάζουμε λίγο αλάτι στο τέλος. Ο λόγος είναι ότι το έχουμε βάλει ήδη στην άλμη. Mm-hmm. Δεν θέλουμε να βγει πολύ αλμυρί. Τόσο όσο. Όσο όσο. Και με λίγα λαχανικά. Αυτό το πιάτο βρίσκεται στο μενού του Κολυμπία, ναι, έτσι. Ναι. Είναι από τα αγαπημένα των πελατών μας. Άρα πριν πειραματιστούμε στο σπίτι, θα έρθουμε να το δοκιμάσουμε. Τα Wellcoats φρόντισαν να μας παρέχουν με το καλύτερο κομμάτι χοιρινής μπριζόλας Υπέρικο. Ο αγαπημένος μας σεφ του Columbia Beach Police το έχει απογειώσει. Ανυπομονούμε να έρθουμε να το δοκιμάσουμε εδώ στο Columbia Beach. Σε ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τον επόμενο μήνα στο επόμενο επεισόδιο It's What Time. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.